Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές τόσο για την πρόσκληση όσο και για την οργάνωση του συνεδρίου αυτού που συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων και στην ανάπτυξη προβληματισμού για διάφορα θέματα ανάπτυξης στη χώρα. Πέρυσι, από το βήμα του ίδιου συνεδρίου και σχεδόν οι ίδιοι συμμετέχοντες, είχαμε τοποθετηθεί για τα θέματα αυτά σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, βέβαια. Είχαμε τότε μια καινούργια κυβέρνηση και έναν υπουργό που μετρούσαν μόλις λίγους μήνες στο τιμόνι της χώρας και επικρατούσε μια γενική αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δυστυχώς, αμέσως μετά ήρθε η πανδημία και ό,τι ξέραμε ως κανονικότητα, το ξεχάσαμε και ο χρόνος που μεσολάβησε έκανε την περσινή μας συνάντηση να φαντάζει αφενός πολύ μακρινή και αφετέρου σαν να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να θυμίσουμε κάτι που είχαμε επισημάνει πέρυσι, γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα και στη φετινή περίσταση και στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία. Είχαμε κάνει λόγο για την ανάγκη ενός ολικού restart, μια συμφωνία ολικής επανεκκίνησης ανάμεσα στην πολιτεία, στον τεχνικό κόσμο, τους θεσμικούς φορείς όπως το ΤΕΕ, τις εργοληπτικές οργανώσεις, καθώς και τις τράπεζες, προκειμένου να κόψουμε, είχαμε πει χαρακτηριστικά όλοι μαζί, το γόρδιο δεσμό του τέλματος, τον οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος. Δυστυχώς, ό,τι ακολούθησε διατηρεί στην επικαιρότητα την ίδια ανάγκη, υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες όμως. Τι εννοούμε? Μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία και πάνω που είχαμε πει πως θα πάρουμε ως χώρα μια ανάσα, ξέσπασε η πανδημία. Όμως, αυτή η πανδημία δημιούργησε μια ευκαιρία που τη δίνει στη χώρα μας και της δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει πορεία μετά την υγειονομική κρίση. Κεφάλαια άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από το Τομείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, και τονίζουμε το λίγα γιατί έχει σημασία, όπως θα εξηγήσουμε σε λίγο. Αυτά τα 60 δις, με την μόχλευση και τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων, μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Με το ξεπέρασμα της πανδημίας θα υπάρχει μια πρωτόγνωρη στα ιστορικά χρονικά της χώρας μας ευκαιρία, αλλά και μια τεράστια και εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση. Αν πετύχουμε όλοι μαζί, η χώρα θα αλλάξει σελίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Οι κοινωνικές ανισότητες θα αμβλυνθούν, η χώρα θα ευημερήσει, οι γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή θα αλλάξουν υπέρ μας και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν σε μια Ελλάδα πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Για να γίνει όμως αυτό με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε όλοι μας που συμμετέχουμε εδώ να αφήσουμε πίσω τις συνήθειες δεκαετιών και αφού αξιολογήσουμε τα οδυνηρά μαθήματα του παρελθόντος που μας είχαν φέρει στην κατάσταση πρώτης κρίσης, πρέπει να προχωρήσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από εδώ και στο εξής. Όπως είπαμε, ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να απορροφήσουμε τα τεράστια αυτά κονδύλια είναι πολύ λίγος και η πρόκληση πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Θα είμαστε όμως ασυγχώρητοι αν δεν πετύχουμε. Η πρόκληση που θα έχουμε μπροστά μας την επόμενη τετραετία, πενταετία, είναι μεγαλύτερη από την πρόκληση πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει ο συνήθις τρόπος λειτουργίας στο κράτος. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλύτερα από εμάς το μέγεθος της πρόκλησης. Οι συνήθεις ρυθμοί και οι γνωστές διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής γραφειοκρατίας δεν μπορεί να συνεχιστούν. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αλλάξει και επιπλέον, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο, όπου χρειάζεται πρέπει να υπάρξει outsourcing, δηλαδή να ζητηθεί η βοήθεια και από τον ιδιωτικό τομέα,
που μπορεί και πρέπει να δράσει ως καταλύτης εκεί που το δημόσιο δεν μπορεί ή αργεί να ανταποκριθεί. Οι πόροι υπάρχουν και στις ελληνικές μελετητικές εταιρείες και στις εταιρείες consultants, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν την πολιτεία στην ορίμανση των έργων, γιατί αυτή τη στιγμή πάσχουμε σε αυτό το τομέα. Και το πρόγραμμα, όπως είχαμε πει ξανά σε παλιότερο συνέδριο, πρέπει να είναι εμπροστοβαρές για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν μπει. Όμως και εμείς σαν κατασκευαστές, σαν κλάδος, οφείλουμε να αλλάξουμε. Δεν γίνεται να συνεχιστούν οι στρεβλές συμπεριφορές του παρελθόντος. Πρέπει να σταματήσουν οι τεράστιες εκπτώσεις και οι διαρκείς δικαστικές αντιπαραθέσεις. Ούτε ως κλάδος, ούτε ως χώρα έχουμε πλέον αυτή την πολυτέλεια. Πολιτεία και κλάδος οφείλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να τις κάνουμε πιο διαφανείς και λιγότερο ευάλωτες σε σκοπιμότητες και ατέρμονες αντιπαραθέσεις. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το πάνελ δραστηριοποιούμαστε σε κλάδους που αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή πράσινες επενδύσεις, επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, σε υποδομές με αυξημένη εγχώρια προστιθέμενη αξία που ενισχύουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Άρα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, αλλά επιτρέψτε μου να πω και να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη, επενδύοντας και εμείς και αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια που θα έρθουν. Άρα πρέπει και εμείς σαν επιχειρήσεις να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο όμιλός μας έχει αποφασίσει να είναι μπροστάρης και να κάνουμε μια ακόμη φορά το καθήκον μας με όλες τις δυνάμεις, όπως κάναμε και κατά τη δύσκολη προηγούμενη δεκαετία. Υλοποιούμε έργα και επενδύσεις άνω των 5 δις ευρώ που δημιουργούν περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας. Καστέλη, καζίνο ελληνικού, αυτοκινητόδρομοι, μονάδα φυσικού αερίου Κομοτηνής, πράσινη ενέργεια, αιωλικά αλυσοταμίευση. Δηλώνουμε παρόντες και στη διάθεση της πολιτείας για να βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε στον αγώνα που έχουμε να δώσουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι απέναντι στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές, αν δεν πετύχουμε ούτε τώρα που έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.